Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ δεν θα αναφερθώ στο νομοσχέδιο. Μιλήσαμε αναλυτικά. Θα μιλούσα για τις τροπολογίες. Είναι χαρακτηριστική. Έκανα μία σύντομη αναφορά στην πρωτολογία μου. Η τροπολογία σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών προς τον ενιαίο δημοσιογραφικό οργανισμό επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης. Είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου μία παρανομία βαφτίζεται με νομοθετικές ρυθμίσεις νόμιμη, γιατί τι άλλο μπορεί να πει κανένας όταν τα πρόστιμα και οι τόκοι που επιβλήθηκαν προς τους ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επειδή παρανόμως και αυθαίρετα κρατούσαν ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή το τμήμα του μισθού των εργαζομένων διαγράφονται προκειμένου να μπουν οι ασφαλιστικές αυτές παροχές στη ρύθμιση. Όταν όλα αυτά οι εργοδότες, οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρανόμως τα παρακρατούσαν και μάλιστα ακόμα και για το τμήμα αυτό του 2% του τζίρου προς τον ΕΟΔΕΠ, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι σωστό νομοθετήθηκε και ισχύει, ότι αποτελεί πόρο του ασφαλιστικού ταμείου και πρέπει να καταβάλλονται. Μια τέτοια επιλογή που χαρίζει πρόστιμα και προσαυξήσεις, ανοίγει ουσιαστικά την όρεξη και σε άλλους επιχειρηματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης να μην πληρώνουν παρακρατώντας λεφτά των εργαζομένων, να δυσκολεύουν τα ασφαλιστικά ταμεία στην αποστολή τους για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων και βέβαια να περιμένουν για άτοκες ρυθμίσεις που φτάνουν μέχρι και το κλείσιμο ή την πτώχευση των επιχειρήσεων και τελικά χάνονται. Και βέβαια μπορούμε, διακρίνουμε ότι και στα περιφερειακά κανάλια υπάρχουν μικροί και μεγάλοι ιδιοκτήτες. Γι' αυτό θα μπορούσε να μπει ένα όριο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα στους αυτοαπασχολούμενους, για όσους έχουν κάτω των 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, σε αυτούς πράγματι που είναι μικρές επιχειρήσεις και δυσκολεύονται να παραγράφονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις. Τώρα σε σχέση με την τροπολογία για του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την οποία έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι χαρακτηριστικό της προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες της για τη διαχείριση της πανδημίας, η οποία μάλιστα κορυφώνεται αυτό το διάστημα όταν ως συμπέρασμα από την όλη κατάσταση που βιώσαμε εξαγγέλει νέα συγχώνευση των νοσοκομείων. Και βέβαια, για ακόμα μια φορά, προχωράει όχι απλά στην επίκληση της ατομικής ευθύνης, αλλά με την πιο εκφυλιστική εκδοχή της, αυτή την προσπάθεια παροχής, αν θέλετε, το αντάλλαγμα προς τους νέους για να τους σπρώξει τον εμβολιασμό. Κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε προφανώς ότι είναι απαραίτητο και πρέπει να κάνουν, όμως αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τέτοιους όρους δώρων και αντίδωρων, αλλά θα πρέπει να γίνει με την εξασφάλιση της ουσιαστικής ενημέρωσης του λαού, να εγκαταλείψει η κυβέρνηση της παλινοδίας και της αντιφάσης της, να στηρίξει αποφασιστικά το πρωτοβάθμιο και το δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε για να μην ενισχύονται τελικά και οι όποιες λογικές ανορθολογισμού που υπονομεύουν τελικά την υγεία και την προστασία του λαού. Και την ίδια στιγμή μεταφέρει την ευθύνη και για τη διατήρηση και τον έλεγχο των μέτρων του εμβολιασμού και των μέτρων προστασίας στους καταστηματάρχες, στους αυτοαπασχολούμενους, στους οποίους μεταφέρει το βάρος τόσο της επιλογής ως προς τον τρόπο λειτουργίας του καταστήματός τους, όσο και προς την σωστή εφαρμογή του μέτρου. Την ίδια ώρα βέβαια δεν λέτε ότι μια τέτοια ρύθμιση ουσιαστικά αποσκοπεί και στο να διακοπούν εντελώς τα μέτρα οικονομικής στήριξης καταστηματαρχών, καθώς όπως διαμηνύουν και τα στελέχη της κυβέρνησης, τα χρήματα για την οικονομική στήριξη τελείωσαν, αφού θεωρητικά λέτε ότι θα μπορούσαν οι καταστηματάρχες να ανοίγουν τα καταστήματά τους ελέγχοντας οι ίδιοι την τήρηση των μέτρων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιχειρείτε να λύσετε. Προφανώς και θα καταψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Σε σχέση με την τροπολογία, και κλείνω, το Υπουργείο Υγείας αναφέρθηκα προηγούμενα, όμως είναι χαρακτηριστικό και δημιουργεί πρόβλημα, αν θέλετε, για την επιλογή μας να ψηφίσουμε την τροπολογία, ότι μαζί με θετικές ρυθμίσεις υπάρχουν και άλλες τις οποίες δεν μπορούμε να στηρίξουμε, όπως για παράδειγμα ότι η κυβέρνηση εναποθέτει ουσιαστικά αυτή την πραγματικά σοβαρή διαδικασία της ασφαλούς φύλαξης και μεταφοράς
και αποθήκευση των φαρμάκων αποκλειστικά ουσιαστικά σε ενδεχόμενες δωρεές ή προσφορές. Και τι θα γίνει αν αυτές οι δωρεές και προσφορές δεν δοθούν, και μάλιστα όταν αυτές κατά κανόνα δίνονται και έναντι ανταλλαγμάτων, όπως έγινε προς τις φαρμακοβιομηχανίες, όπου η δωρεάν χρησιμοποίηση των υποδομών τους για τα εμβόλια συνέπεσε με δωράκια που δόθηκαν, με τη μείωση των ποσών της υποχρεωτικής επιστροφής τους προς τον ΕΟΠΗ, την προκλητική δεκαετή και άτοκη αποπληρωμή των χρωστούμενών της και την ισόπωση απαλλαγή της από υποχρεωτικές επιστροφές με τις επενδύσεις που πραγματοποιούν για την έρευνα και την καινοτομία. Εκεί βέβαια υπάρχουν διαθέσιμα στα ταμεία που δεν υπάρχουν για να δοθούν σε αυτοαπασχολούμενους και άλλους που πραγματικά βιώνουν σοβαρά προβλήματα. Στην τροπολογία αυτή λοιπόν θα τοποθετηθούμε με το παρόν, παρότι υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις για τις οποίες αναφέρθηκα προηγούμενα στο άρθρο 4, 7 και 8, τις οποίες θα θέλαμε να τις ψηφίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συνολικά να ψηφίσουμε την τροπολογία. Ευχαριστώ.